ένοπλη επίθεση στα γραφεία του Καλού Κόμματος της Μέρα Λαξενέριν ενοπή, η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνα Σακάρ πυροδότησε τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης με τα κόμματα της συμμαχίας να του ζητούν εξηγήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν επενδύει και πάλι στον εθνικισμό με το ελικόπτερο φόρο Ανατολού, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως νέο Μπαρμπαρόσα. Ve böylece denizlerdeki gücümüzü bizim çok daha artırmamız gerekiyor. İnşallah Barbaros'un torunları Barbaros'a layık olduğunu gösterecek. Ama 14 Mayıs'ta ben de vatandaşımdan... Με τη βροχή να μην τον πτωεί, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου σε προεκλογική ομιλία στράφηκε κατά του Τούρκου Προέδρου, βάζοντας στο τραπέζι τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης. Bu bir seçim değil, sevgili hemşerilerim. Bu bir rejim değişikliği, rejim. Ya çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzen devam edecek ya da bu düzen sona erecek. Την ίδια ώρα, η άλλοτε σκληρή στα ελληνοτουρκικά Μέρα Λαξενέρι, η οποία ζητούσε από τον Ερντογάν να πάρει πίσω τα νησιά του Αιγαίου, αποκάλυψε την ελληνική της καταγωγή. Göçü onlar yapmış. Şimdi herkes asker, erkekler askerde. Üç kere göç var. Mesela Drama'dan Gümülcine'ye, İskeçe'ye iki göç var. Ondan sonra da Drama'dan, biz Dramalıyız, Drama'dan Türkiye'ye bir göç var. Yaşlılar kalmış, gençler hepsi askerde. Mesela annemin. Σε τελευταία δημοσκόπηση, το κόμμα του Ερντογάν προηγείται με 35,9% του Κεμαλικού Κόμματος που ηγεί το Κιλιτσάρογλου, το οποίο συγκεντρώνει το 29,8%. Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις Ερντογάν για την οικονομία, η κρίση έχει γονατίσει τους πολίτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρές για να αγοράσουν φθηνό κρέας. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Bir şeylere ulaşamamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz?